Και εισέλθεν πάλιν εις Καπερναούμ διέμερον, και εικούς θεοτιείς εικόνεστιν. Και ευθέως συνέχθησαν πολλοί, ώστε με κέτι χωρίν με δέτα προς την θύραν, και ελάλλει αυτοίς των λόγων. Και έρχονται προς αυτόν, παραλυτικών φέροντες, ερώμενων υπό τεσσάρων. Και με δυνάμενιο προσεγγίσε αυτό δια των όχλων, απεστέχασαν την στέχην όπου εν, και εξορίξαντες χαλώσιν των κράβατων ευώ ο παραλυτικός κατέκητο. Ιδόντε ο Ιησούς την πίστην αυτόν λέγει το παραλυτικό, «Τέκνον, αφαιοντέσιο αμαρτίες σου». Εισαν δέτην εις των γραμματέων εκεί καθέμενοι και διαλογιζόμενοι εν τες καρδίες αυτών. «Τι ούτος, ούτος λαλεί βλασφημίας, τις δύναται αφιένε αμαρτίας είμαι εις, ο Θεός». Και ευθέως επιγνούσε ο Ιησούς το πνεύματι αυτού, ότι ούτως αυτοί διαλογίζονται εν αυτοίς, είπεν αυτοίς, «Τι ταύτα διαλογίζεστε εν τες καρδίες ημών, τι εστίν ευκοπότερον, υπήν το παραλυτικό, αφαιοντέσου αμαρτίε, ε υπήν, έγιρε, και αρών σου των κράβατων, και περιπάτη. Είναι δε ιδέτε ότι εξουσίαν έχει ο Υιός του ανθρώπου, αφιένε επί τες γης αμαρτίας. Λέγει το παραλυτικό, «Σύ λέγω, έγιρε, και άρων των κραβατών σου, και ύπαγε εις των οικών σου». Και εγέρθε ευθέως, και άρας των κράβατων, εξέλθεν εναντίον πάντων, ώστε εξίσταστε πάντας, και δοξάζειν τον Θεόν, λέγοντας ότι, «Ουδέποτε ούτως είδομεν». Και εξέλθεν πάλιν παρά την θάλασσαν, και πάσο όχλος έρχετο προς αυτόν, και εδίδασκεν αυτούς. Και παράγων είδεν Λεβί τον του Αλφαίου καθέμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτό, «Ακολούθη μη». Και Αναστάς εκολούθησεν αυτό. Και γένετο εν το κατακίστε αυτόν εν τέ οικία αυτού. Και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί συνανέκυντο το Ιησού και τους μαθητές αυτού. Έσαν χαρ πολλοί και εκολούθησαν αυτό. Και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, ειδώντες αυτόν εστίοντα μετά των τελωνών και αμαρτωλών, έλεγον τους μαθητές αυτού, «Τι, ότι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί και πίνει». Και ακούσας ο Ιησούς λέγει αυτούς, «Ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλιού κακώς έχοντες. Ου γέλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνιωαν». Και έσαν οι μαθητέ Ιωάννου και οι των φαρισαίων νεστεύοντες, και έρχονται και λέγουσιν αυτό, «Διατί οι μαθητέ Ιωάννου και οι των φαρισαίων νεστεύουσιν, οι δε σοι μαθητέ ου νεστεύουσιν». Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, «Με δίναντε οι ιού του νυμφώνος, εν ο νυμφίος μεταυτώνεστιν νεστεύειν. Όσον χρόνον μεθεαυτόν έχουσιν των νυμφίων, ου δίναντε νεστεύειν. Ελεύσονται δε εμέρε, όταν απαρθέ απ' αυτόν ο νυμφίος, και τότε νεστεύσουσιν εν εκείνες τες εμέρες. Και ουδείς επίβλεμα ράκους αχνάφου, επιράπτει επί ηματίο παλαιό, είδε με, έρει το πλέρωμα αυτού το κενόν του παλαιού, και χείρον σχίσμα γίνεται, και ουδείς φάλι ίνον νέων εις ασκούς παλαιούς, είδε με, ρέσει ο ίνος ο νέος τους ασκούς, και ο ίνος εκχείται, και οι ασκοί απολούνται, αλλά ίνον νέων εις ασκούς καινούς βλετέων,
και γένετο παραπορεύεσθε αυτόν εν τη σάβασιν δια τόν σπορήμων, και έρξαντο οι μαθητέ αυτού οδόν ποιήν τύλοντες τους στάχιουας. Και οι φαρισαίοι έλεγον αυτό, «Είδε, τι ποιούσιν εν τη σάβασιν ο ουκ έξεστιν». Και αυτός έλεγεν αυτοίς, «Ουδέποτε ανέγνωτε, τι επιούες εν Δαβίδ, ότε χρίαν έσχεν και επίνασεν αυτός και ήμετ αυτού». Πώς εισέλθεν εις τον οίκον του Θεού επί Αβιάθαρ αρχιερέως, και τους άρτους τες προθέσεως έφαγεν, ους ουκ έξεστιν φαγήν ημέ της ιερεύσιν, και έδωκεν και της συν αυτό ούσιν. Και έλεγεν αυτοίς, «Το Σάββατον δια των άνθρωπων εγένετο, ούχ ο άνθρωπος δια το Σάββατον, ώστε κυριώσεστιν ο Υιός του ανθρώπου και του Σαββάτου».